Καλησπέρα εμείς τον πρόεδρο της ΝΟΒΕ της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παρικτήματα στο νομό μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε. Έχουμε συντάξει τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και το διευθυντή της εφημερίδας Μονή, Θανάση Σαμούλη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Θέμη. Λοιπόν, κύριε Μαντά, να ξεκινήσουμε εσάς, γιατί βλέπουμε μια εκλογική. Πολλά στρατιωτάκια είδα, Θέμη. Είδα από το βίντεο. Ναι, ναι. Πολλοί στρατιωτάκια. Μήπως πάνε για θητεία τώρα πάλι στην Ελλάδα. Μήπως αυξήθηκε όμως η θητεία και χρειαστεί ακόμα περισσότερο χρονικό διάστημα. Για δούμε. Κύριε Μαντά, εσείς τι λέτε, μέχρι πού θα τραβήξει αυτή η προεκλογική εκστρατεία για τη Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και για πόσο καιρό θα είσαστε σε ετοιμότητα? Όπως βλέπετε, εμείς προετοιμαζόμαστε για την άμεση εξαγωγή των εκλογών. Η νομαρχιακή μας επιτροπή, θέλοντας να παράξει και πραγματικά πολιτικό λόγο και αργότερα έργο όσον αφορά την περιοχή της Μυτιλίνας, διοργανώσαμε χθες αυτή τη σύσκεψη προκειμένου να συζητήσουμε μαζί με τα στελέχη μας, τα αυτοδιοικητικά και τα κομματικά της πρώτης γραμμής του νομού, να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τον νομό Μεσσηνίας και τα οποία θα πρέπει να εντάξουμε στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα εν ώψη των προσεχών εκλογών. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι έγινε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση χθες. Όλοι μίλησαν διαστανόμενοι και το γενικό οικονομικό πολιτικό, το γενικό οικονομικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μπορούμε να πούμε ότι τα πρώτα συμπεράσματα ήδη υπάρχουν και ο καθηγητής ο κ. Γιαρκόβας, ο οποίος είναι υπεύθυνος σύνταξης του προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατέγραψε έτσι τις πρώτες εισηγήσεις των στελεχών μας. Σύντομα θα μας δώσει και ένα σχεδιάγραμμα πρώτο που θα μπορούμε έτσι να το επεξεργαστούμε πολύ καλύτερα. Αυτό που θα ήθελα να σας πω και μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι από όλους εχθές τους σχεδόν τους ομιλητές, έχοντας και ιδιαίτερα από τους δημάρχους μεγάλη ανησυχία πέρα βεβαίως της οικονομικής κρίσης που υπάρχει και της μη δυνατότητας της εκτέλεσης μεγαλόπνων έργων, μεγάλη ανησυχία αυτό που υπάρχει και σε αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι το θέμα της ασφάλειας του πολίτη. Μας ανέφεραν περιστατικά πάρα πολύ σοβαρά όσον αφορά στον νομό και στη σημαντική ζωγραφία τα καλύπτεται. Και θέλω να τονίσω ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση όσον αφορά και στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια για να μπορέσουν οι πολίτες να νιώσουν ασφαλείς. Καλά, προσλήψεις δεν επιτρέπονται εκτός αν πάτε στις ιδιωτικές εταιρείες που φαίνεται ότι είναι και της μόδας τώρα στο τέλος. Γιατί προσλήψεις, όπως και να το κάνουμε, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Απολύσεις ακούμε καθημερινά, κύριε Μαντά. Δεν πιστεύω να υποσχεθείτε κι εσείς προσλήψεις. Με αυτή τη λογική το λέω. Θα σας πω το εξής. Εμείς ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Να συντάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, θα είναι ρεαλιστικό. Ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να ακούει πλέον λαϊκίστικες εκφράσεις τύπου λεφτά υπάρχουν. Πρέπει να μιλάμε σε πραγματική βάση. Με βάση την οικονομική κατάσταση που υπάρχει, τι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Άρα λοιπόν να είναι ρεαλιστικό. Δεύτερον, να πούμε αλήθεια στον κόσμο. Να μην τους λέμε πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Να μην τους λέμε πράγματα να τάξουμε, αν θέλετε, σε εισαγωγικά λαγούμε τα χίλια. Πλέον δεν μπορεί ο κόσμος, έχει βαρεθεί να βλέπει ανεκπλήρωτα οράματα που όλα τα τελευταία χρόνια. Τρίτον, θα πρέπει να είναι κοστολογημένο και να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι η απόφαση του Πρόεδρου μας, του Αντώνιου Σαμαρά, να είναι κοστολογημένο που για να μπορέσει και να αποδείξουμε ότι είναι και εφικτό. Και βεβαίως να βγει από τον κόσμο, να βγει από τη βάση το πρόγραμμα προς τα πάνω. Και όχι να έρθουν να μας πούν κάποιοι σε εισαγωγικά οι δήμονες πώς βλέπουν τη Μεσσηνία στο μέλλον. Πάντως αυτή την αναφορά την έχω ακούσει πολύ καιρό, κύριε Μαντά. Δεν το λέω για εσάς, για το πρόσωπό σας ή για τη λειτουργία της ΝΟΔΕ, αλλά και παλιότερα από τους κομματικούς μηχανισμούς όλων των κομμάτων. Ακούμε για κυβερνητικά προγράμματα που θα δώσουν ανάπτυξη, θα δώσουν εκείνο, θα δώσουν το άλλο. Αλλά η υλοποίηση είναι το πιο βασικό από όλα. Η υλοποίηση είναι το πιο βασικό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Αυτές τις ημέρες, έτσι, προσπαθώντας να προετοιμαστώ λίγο για τη χθεσινή συνεδρίαση, αλλά βλέποντας λίγο και ιστορικά τα τελευταία 10 χρόνια τι έχει συμβεί, μελέτησα το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 2004, το οποίο το αναζήτησα και είχε γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά τότε από την Ομαρχιακή Επιτροπή, τότε με επικεφαλή στον πρόεδρο τον κ. Παναγιωτόπουλο. Θέλω να σας πω ότι την πενταετία της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κανελόπουλε, έγιναν σημαντικότατα έργα τα οποία είχαν προβλεφθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και μπορώ να σας θυμίσω ότι γραμματικά δύο-τρία πράγματα. Ο δρόμος Τρίπολη Καλαμάτα μέχρι το 2004 δεν υπήρχε μολυβιά σχεδίου. Και από το ΠΑΣΟΚ, το συγκεκριμένο έργο το ακούγαμε ως εξαγγελία για δύο δεκαετίες.
Δεν υπήρχε μολυβιά σχεδίο. Και από το 2004 μέχρι και σήμερα ακόμα, κάθε ένα κομμάτι που βγαίνει, να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει τότε με την προσπάθεια όλων των τοπικών βουλευτών, τότε βεβαίως και των κομματικών και των αυτοδιοικητικών της εποχής εκείνης, για να μπουν σε ένα πλαίσιο. Το φιλιατρινό φράγμα ήταν μέσα στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2004, ένα έργο αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Πάρα από το Ινστιτούτο Ελαιολάδου, το μόνο εφετείο της Καλαμάτας, το υπάγειο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι σημαντικότατες κινήσεις αναπτυξιακές υλοποιήθηκαν μέσα στη πενταετία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί τότε στο κυβερνητικό πρόγραμμα του 2004. Βεβαίως τώρα, από τη στιγμή που σχεδιάζουμε από τώρα και για τα επόμενα 10 χρόνια τι ακριβώς χρειάζεται η Μεσσηνία για να αναπτυχθεί, με το σφοδισμενές οικονομικό περιβάλλον που βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να μιλάμε για μεγαλόπινα σχέδια, δεν μπορούμε να μιλάμε για πράγματα τα οποία... Σε αυτό ήθελα να καταλήξω, γιατί το σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με τη σωτηρία της χώρας και φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούνται όλες οι προσπάθειες. Θα πρέπει να είμαστε σε λογικά πλαίσια, να είναι ρεαλιστικό, γι' αυτό είπα πάνω από όλα να είναι ρεαλιστικό και να μην είναι λαϊκιστικό. Θέλω να ακούσω λίγο και τον Θανάση Τζαμούλη, έτσι πώς είδα αυτήν την πρώτη παρουσίαση, και να πούμε ότι βλέπουμε μια ανανέωση και σε πρόσωπα. Ήταν και η παρουσία του μοναδικού μεσήνιου μέλους της εκτελεστικής γραμματείας Νέας Δημοκρατίας, του κ. Πτωχού, που έδωσε το παρόν και είχε και μια εισήγηση. Θανάση Τζαμούλη, αρκετή και υποψήφιοι. Καλό είναι να κάνουν τα κόμματα κάτι, γιατί έχουν παγώσει. Τώρα μια προθέρμανση ενώπιση των εκλογών. Καλό θα είναι να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις. Βέβαια, ο κόσμος δεν περιμένει πολλά τώρα από προγράμματα και από λόγους και ούτε θα κάτσει να διαβάσει και να ακούσει, γιατί έστω και αν υπάρχει καλύτερη διάθεση και πρόθεση από το κάθε κόμμα, που λογικό είναι να υπάρξει όσο υπάρχει εν πάση περιπτώσει πολιτική, νομίζω ότι εκείνο που προέχει στον κόσμο που θα θέλει να μάθει, αν θα σταματήσει, αν υπάρχει εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε φτάσει στον πάτο, αν θα σταματήσει αυτή η κατρακύλα, αν θα σταματήσει αυτή η αβεβαιότητα, αν θα σταματήσει αυτή η κατάθλιψη που έχει χτυπήσει τον κόσμο, και κυρίως κατά πόσο είναι δυνατόν να ενισχυθεί η πραγματική παραγωγή και η πραγματική οικονομία. Τώρα, αυτά τα μεγαλόπνοα για τις υποδομές και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι αρκετά ο παραμύθι έπεσε τα τελευταία 30 χρόνια στη Μεσσηνία. Πολλές είναι οι ευθύνες, πολλές είναι οι καθυστερήσεις. Εντάξει, δεν θέλω να λέω και μηδενιστικά πράγματα ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα, αλλά αυτό το οποίο έγινε ήταν πολύ ελάχιστο σε αυτά που προσδοκούσαμε στη Μεσσηνία για να μπορέσουμε, σαν νομός που έχει μια δυναμική εν πάση περιπτώσει, να μπορέσει να πάρει τα πάνω του. Εγώ δεν γνωρίζω τώρα τα προγραμματικά που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και τι σκέφτονται να κάνουν, αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για κάθε κόμμα, θα έλεγα, ας πούμε, πολύ περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, που όπως όλα δείχνουν ή θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση ή θα έχει τον πρώτο λόγο σε μια μετεκλογική κυβέρνηση ενδεχομένως συνεργασίας. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην αναδιάθρωση και στην δυναμική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, διότι αν δεν αρχίσουμε να παράγουμε έχουμε τελειώσει, αλλά θα πρέπει βεβαίως να διασφαλιστεί και ο τρόπος με τον οποίο θα προστατευτούν και κάποια προϊόντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, βλέπουμε την κατρακύλα του ελαιολάδου. Είδαμε όμως μια δυναμική παρέμβαση από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του Δεκεμβρίου στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το θέμα του ελαιολάδου και της προστασίας των τιμών. Γιατί αυτές οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές από τρίτες χώρες έχουν καταστρέψει το προϊόν. Και βλέπουμε τι γίνεται. Μετά είναι το θέμα, είναι το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης και κατά πόσο θα ξεμπλοκαριστούν εν πάση περιπτώσει κάποια επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα, τα οποία είναι κολλημένα κυριολεκτικά. Πρόσφατα ακούσαμε το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης να μιλάει για 3 δις επενδυτικά σχέδια στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιωνίων και Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, και αναλογίζεται κανείς, ας πούμε, εάν αυτά θα μπορέσει κάποιος να τα βάλει μπροστά να δουλέψουν. Γιατί μόνο έτσι υπάρχει δυνατότητα να δουλέψει ο κόσμος. Αλλιώς θα ψοφίσει ο γάιδαρος. Κύριε Μαντά, ναι. Η εκμετάλλευση των κοινοτικών κονδυλίων. Οι άξονες αυτοί είναι, κύριε Σταμούλη, που είπατε. Είναι οι υποδομές, είναι ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός
η ασφάλεια του πολίτη. Αυτή είναι η άξονα σε οποία θα κινηθεί και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε γενικότερο πλαίσιο, αλλά και βέβαια για την περιοχή τη δική μας, γιατί εκεί είναι ακριβώς το σημείο που πονάμε. Με τους υποψήφιους τι γίνεται, κύριε Μαντά? Γιατί αρκετοί σίγουρα είναι, έχουν μαζευτεί πολλοί μνηστήρες. Πότε θα κατασταλάξετε? Ξέρετε πολύ καλά ότι η κατάρτιση του ψηφοδελτίου είναι αποκλειστικά στο χέρι του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου του κομμάτος μας. Νομίζω ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι και αντιπροσωπευτικό τόσο όσον αφορά και χωροταξικά το νομό, αλλά θα εκπροσωπείται και από στελέχη τα οποία θα είναι αξιόλογα, πετυχημένα στο καθένα στον επαγγελματικό του χώρο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το όσο δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα στον Ανανέωση θα υπάρξει? Το θέμα της ανανέωσης ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης Σαμαράς, έχει κάνει πράξη από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ενία του κόμματος. Άρα εκτιμώ ότι στην κορυφαία αυτή διαδικασία που είναι οι εκλογές οι εθνικές, σίγουρα θα, και το στοιχείο της ανανέωσης σε πολύ έντονο βαθμό. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Συζήτηση για το θέμα του επιμελητηρίου έγινε? Υπήρξε όχι, το θέμα της χθεσινής συνεδρίας ήταν αυστηρά. Τη χθεσινή σύσκεψη ήταν αυστηρά το θέμα του κυβερνητικού προγράμματος. Δεν επεκταθήκαμε γιατί διήρξε και πάρα πολλές ώρες, περίπου 3,5 ώρες συνεδρίαση. Δεν επεκταθήκαμε, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις που και εκεί θα συζητηθούν και τα θέματα του επιμελητηρίου και θέματα άλλα τρέχοντα που. Το λέω αυτό. Και Θανάση Τσαμπούλη, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοκριτική λίγο δεν γίνεται και στα κόμματα. Θυμόμαστε και το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών γενικά. Στα κόμματα αναφέρομαι. Όσον αφορά την νομαρχιακή τη δική μας, σας θυμίζω ότι και κριτική κάναμε το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών και πάρα πολύ έντονη. Και μάλιστα εγώ είχα βγει και πολύ δυνατά εκείνη την περίοδο γιατί είχα ζήσει και πάρα πολλά πράγματα μέσα από τη στιγμή που ήμουν και υποψήφιος. Και αν θυμάστε καλά, είχαμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη κριτική και εγώ πρώτος έθεσα τον εαυτό μου πρώτων ευθυνών για την εκλογική ήττα. Και δεν φοβόμαστε να κάνουμε κριτική για κανένα απολύτως. Για τίποτα απολύτως, αρκεί, αλλά όλα θα γίνουν το χρόνο που πρέπει και όταν πρέπει με βάση για τις διαδικασίες που εξελίσσονται. Φαράτσα, όλοι δεν ξέρω αν έχεις κάτι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαντά, είναι αλήθεια ότι έχουν περίπου 20 αιτήσεις κατατεθεί για υποψιότητες? Γιατί νομίζω ότι τώρα επειδή, ας πούμε, με βάση τις δημοσκοπήσεις υπάρχουν κάποια σενάρια για την κατανομή των εδρών που δίνουν έτσι έναν αέρα εδώ στη Μεσσηνία. Μάλλον είναι πολλοί αυτοί που έχουν μοιραστεί ψητό. Κύριε Τσαμούλη, επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν έχω εικόνα για τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων. Πάντως αυτό που οι πληροφορίες που έχω είναι ότι είναι αρκετές. Μάλιστα. Είναι πολύ πιο μεγάλος αριθμός από το νούμερο 7 που είναι το νούμερο συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο. Να σας ευχαριστώ. Άρα θα δουλέψει η κρυσάρα. Αξιολόγηση. Νομίζω ότι ο πρόεδρος μας ξέρει καλύτερα από όλους μας τη Μεσσηνία, οπότε θα επιλέξει καλύτερος. Να σας ευχαριστήσω για τις δύο πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.